Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Ματουβάλου. Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη Μέρκελ στους δρόμους, συνδικάτα και αντιπολίτευση σε ισχύ πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Μήνυμα στήριξης προσδοκά ο Αντώνης Σαμαράς από την Άγγελα Μέρκελ, την οποία υποδέχεται στη 1:30 στο αεροδρόμιο σε επίσημη τελετή. Στη συνέχεια θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνάντηση στις 2 και 4 και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις των τύπων. Στις 5 παρατέταρτο, η Γερμανίδα Καγκελάριος θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και αργότερα, συνοδευόμενη από τον κύριο Σαμαρά, θα μεταβεί στο ξενοδοχείο Χίλτον, όπου θα παραστεί σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει. Γνωρίζω ότι η Ελλάδα δεν διανύει αυτή τη στιγμή μια εύκολη περίοδο, δήλωσε χθες λίγες ώρες πριν την άφιξή της στη χώρα μας η Γερμανίδα Καγκελάριος. Διευκρίνησε ότι είναι επίσης σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να παραμείνουν ή να γίνουν ανταγωνιστικές και πρόσθεσε ότι σε αυτό το πνεύμα θα διεξαχθούν και οι συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση. Η επίσκεψη της Καγκελαρίου καταδεικνύει ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη, ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν οι συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Αντικαγκελάριος Φίλιπ Ρέσλερ προς τη σημερινή Rheinische Post και συμπληρώνει: εάν επιτυγχάνεται αυτό ή όχι, θα το δείξει η έκθεση της Τρόικας. Φρούριο θυμίζει η Αθήνα, καθώς σε ισχύ έχουν τεθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν και απαγόρευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης και πορείας σε μεγάλο τμήμα της Αθήνας όπου θα κινηθεί η κυρία Μέρκελ. Στο μέτρο αντιδρούν Πασόκ, Δημάρ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα περισσότεροι από 6.000 αστυνομικοί. ΓΕΣΕΗ και ΑΔΔ έχουν ανακοινώσει πανατική στάση εργασίας από τις 12 έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Ομόνοια. Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον πρόεδρο του γερμανικού κόμματος Die Linke Bernd Ρίξιγκερ. Την ίδια ώρα η Αλέκα Παπαρίγα θα παρευρεθεί στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. Παράλληλα, σοβαρό πρόβλημα μετακινήσεων θα δημιουργηθεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ πραγματοποιούν στάση εργασίας έως τις 4, ενώ κατόπιν εντολών της αστυνομίας κλειστοί θα παραμείνουν σταθμοί του μετρό, στο Σύνταγμα, το Πανεπιστήμιο, τον Ευαγγελισμό, την Κατεχάκη, τους Αμπελόκηπους και το Μέγαρο Μουσικής. Κανονικά λειτουργεί ο Προαστιακός και το μετρό για το αεροδρόμιο. Πολλές ελληνικές κυβερνητικές ιστοσελίδες δέχτηκαν επίθεση χθες από τους ανώνυμους στην οργάνωση των πειρατών του κυβερνοχώρου, μία μόλις μέρα πριν την επίσκεψη Μέρκελ στη χώρα μας. Τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης το αργότερο έως στις 18 Οκτωβρίου ότι θα εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής ζήτησε το Eurogroup ως προϋπόθεση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Μετά το πέρας των εργασιών, τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Juncker, όσο και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ αναγνώρισαν την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Όλι Ρεν από την πλευρά του αναγνώρισε τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συμφωνήσει με την Τρόικα στο πακέτο των μέτρων και να επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη τροχιά. Την ικανοποίησή του για τα θετικά σχόλια που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της Τρόικας εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Δυσίωνες προβλέψεις διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Το Ταμείο εκτιμά πως η Ελλάδα θα σημειώσει ύφεση 6% φέτος και 4% το 2013 και ανάπτυξη 3,5% το 2017, ενώ το έλλειμμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 7,5% το 2012 και στο 4,7% το 2013. Η διατήρηση του επίπεδου ασφαλείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης θα συζητηθεί μεταξύ άλλων στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Παναγιωτόπουλου. Για την Πέμπτη το πρωί, οριστικοποίησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την κλήτευση του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, προκειμένου να την ενημερώσουν για την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, ενώ την Παρασκευή θα κληθούν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης, καθώς και ο νυν υπουργός Γιάννης Τουρνάρας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή της υπόθεσης Τσοχαντζόπουλου ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών Γιάννης Μπόκος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Εξωτερικές ειδήσεις. Την εκτίμηση ότι η Ισπανία δεν θα πετύχει τους στόχους της για το έλλειμμα το 2012 και το 2013 εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ βλέπει εκτείναξη του χρέους πάνω από το 90% του ΕΕ την επόμενη χρονιά, καθώς η χώρα προχωρά στην ανικεφαλαιοποίηση των τραπεζών της. Την υποβάθμιση του Κυπριακού κρατικού αξιόχρεου κατά 3 βαθμίδες στο επίπεδο Β3 από Β3 και την διατήρηση των προοπτικών του ως αρνητικών ανακοίνωσε χθες ο οίκος Μούντις. Σε απεργίες και συγκεντρώσεις για την προστασία της εργασίας και της βιομηχανίας έχει καλέσει σήμερα η
μεγαλύτερη γαλλική συνομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επίθεση δέχτηκε τη νύχτα συγκρότημα των Συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας στη Δαμασκό, σύμφωνα με την Ισλαμιστική Οργάνωση Αλ-Νούστρα, που ανέλαβε την ευθύνη με ανακοίνωσή της στο Facebook. Εξεράγησαν δύο αυτοκίνητα παγιδευμένα με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Η Συριακή Κρατική Τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές σημειώνονται στα ανατολικά και νότια και από το απόγευμα στα δυτικά. Η άνεμοι πνέουν βόρειο μέχρι ίσκυρη και η θερμοκρασία φτάνει στους 27 βαθμούς. Νεφώσεις με πιθανές πρόσκαιρες βροχές και θερμοκρασία στους 26 και 23 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.